Όχι. Παρά. Κράτα την. Μαρτίνα, είσαι καλά. Όπα, Μαρτίνα. Για κάτσε, Τωμά, παιδιά. Τα πόδια σηκώστε. Δεν ένιωθε καλά αυτό που έτσι είπα πριν. Ανοίξτε. Τα πόδια να σηκώσω. Φύγετε. Παιδιά, κάντε πέρα, κοριτσιά. Τρελάθηκα με τη Μαρτίνα. Τη βλέπω και λιποθυμάει και λέω, δεν το ζω αυτό. Ανούλα, δεν φεύγετε όλοι από εκεί και αφήστε τους ανθρώπους. Της κρατούσα το χέρι και έβλεπα ότι δεν συνέρχεται και εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα ακόμα περισσότερο. Συγγνώμη. Μαρτινάκη, μην λες τίποτα. Η Μαρτίνα είναι πιεσμένη λόγω μιας προσωπικής της κατάστασης. Δεν τη γνωρίζω τι ακριβώς έχει γίνει. Σήμερα συγκεκριμένα δεν έφαγε και πάρα πολύ, έως σχεδόν καθόλου. Και μαζί με την πίεση, το άγχος, όλο αυτό σοριάστηκε κάτω. Να τελικά που η Μαρτίνα μας είπε ότι δεν ξύπνησε καλά σήμερα. Ναι. Μα φαινόταν από την ώρα που ήρθε. Δεν προσέχει, δεν τρώει σωστά. Όχι, μια χαρά τρώει. Από ό,τι ξέρουμε, ναι. Σε μωρό, είναι μια χαρά. Πάρα πολύ το παιχνίδι, αλλά μπορεί κάτι με την οικογένειά της. Πότε είχαμε τηλεφώνημα προχθές. Είχαμε προχθές τηλεφώνημα. Είναι πριν, ξέρω εγώ. Αυτό. Δεν ξέρω. Και μετά από το ψυχολογικό βγαίνει και στο σωματικό. Δεν τρώει, δεν προσέχει την εαυτό του. Μαρτίνα γενικά το έχει λίγο έτσι πιο εύκολο και το κλάμα και όλα. Ενώ άκουσα θετικά σχόλια, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή παραξενεύτηκα κιόλας. Γιατί να υποθυμείς. Κι εγώ ήμουν χάλια, προφανώς. Αλλά το πουλάει. Ό,τι και αν γίνει, το πουλάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ποιο, από πού είχαμε μείνει? Με την Ίνα στη μέση. Τι λέγαμε την Ίνα? Ότι τραβούσε το στράπι.